Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Η ημέρα σας σήμερα είναι δραστήρια, αλλά εσείς πάρα πολύ κουρασμένοι για να αντέξετε τόσο μεγάλο φόρτο. Τόσο τα επαγγελματικά όσο και τα ερετικά σας θέματα σας φορτίζουν με περίσσια ενέργεια. Οι λύσεις θα έρθουν από το απόγευμα και μετά και θα κατορθώσετε μια μεγάλη επιτυχία στον οικονομικό σας τομέα. Ταύρος. Θα πρέπει σήμερα να δώσετε όλη σας την προσοχή σε νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται με γνώμονα τη λογική, θα έχετε και την επιτυχία που ζητάτε. Παρόλο τις πιέσεις θα έχετε ωραίες ευκαιρίες και επιτυχίες τόσο στα επαγγελματικά σας όσο και στα ερωτικά σας θέματα. Κάντε αρμονικές σκέψεις. Δίδυμος. Δίδυμάρες μου, σήμερα η μέρα είναι άκρος τολμηρή, αλλά ακόμα πιο τολμηροί είστε εσείς οι ίδιοι. Κάθε ρίσκο που παίρνετε σας φέρνει και από μία επιτυχία και πρέπει να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας για να πετύχετε όλα στον εργασιακό τομέα αλλά και στο φιλικό. Πρέπει οπωσδήποτε να χαλαρώσετε ψυχικά για να βρείτε και τις λύσεις σας. Και περνάμε στον καρκίνο. Άλλη μία μέρα ρουτίνας ξεκίνησε για σας και θα πρέπει να συμβιβαστείτε λιγάκι σήμερα με τον εαυτό σας. Μη ρισκάρετε σήμερα σε θέματα εργασιακά προς αποφυγή λάθους. Η ημέρα δίνει τύχη στον έρωτα αλλά και στα οικογενειακά σας ζητήματα. Προσοχή σε μικροατυχήματα. Λέων, το τρέξιμο δεν λείπει και εσείς από την άλλη αρκετά κουρασμένοι χάνετε λίγο τον έλεγχο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημεράκι. Παρόλη την υποτονικότητα θα έχετε επιτυχίες στον επαγγελματικό τομέα και από το απόγευμα και μετά στον ερωτικό. Μη δίνετε σημασία στα κακόβουλα σχόλια, θα λειτουργήσουν σίγουρα υπέρ σας. Παρθένος. Οι όψεις του Ερμή από τον υδροχό καταπραίνουν κατά πολύ το νευρικό σας σύστημα, σχόλια και γεγονότα εναλλάσσονται και σας αποσυντονίζουν σήμερα στον τομέα εργασίας. Η απόλυτη χαλάρωση έρχεται από τον τομέα της οικογένειας αλλά και της φιλίας. Οι λύσεις είναι κοντά σας, επομένως μην αγχώνεστε, αγαπημένοι μου φίλοι. Ζυγός. Με διακριτική υπομονή, η σημερινή ημέρα σας θέλει νικητές στον επαγγελματικό τομέα. Από την άλλη, ο δύσκολος ψυχικός σας κόσμος σας κάνει υποτονικού σε θέματα επικοινωνίας αλλά και του έρωτα. Δώστε προτεραιότητα στην προσωπική σας χαλάρωση και εκφραστείτε ανάλογα με την περίσταση. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδανικό για εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι. Σκορπιός. Αν και πρέπει να δώσετε σημασία στα επαγγελματικά σας, εσείς είστε απορροφημένοι από οικογενειακά ζητήματα αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Χρονοκαθυστέρηση παντός τύπου σας κάνει λίγο νευρικούς, αλλά από το απόγευμα και μετά τα πράγματα αλλάζουν. Δώστε βαρύτητα στο φιλικό τομέα που είναι πραγματικό στήριγμα για σας. Τοξότης. Σαν αγώνας δρόμου είναι η σημερινή ημέρα και πρέπει να δώσετε βαρύτητα στα οικονομικά σας ζητήματα. Με διακριτική υπομονή η ημέρα θα κυλήσει σαν νεράκι και πρέπει και εσείς να κοιτάξετε λίγο τα προσωπικά σας θέλω. Το διάστημα αυτό και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα σας φέρουν ωραίες επαφές και λύσεις. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου, πρέπει τη σημερινή ημέρα να παραχωρήσετε στον ψυχικό σας πόνο να αποχωρήσει. Ο πόνος αυτός μπορεί να οφείλεται στον επαγγελματικό τομέα ή λίγο από τον ερωτικό. Αλλά κυρίως οφείλεται στην κούρασή σας αυτό. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν και σας δίνουν την όθηση σε ό,τι σας απασχολεί. Υδροχόος. Θα πρέπει σήμερα να προσέχετε ιδιαίτερα τη διαχείριση του χρόνου σας. Μπορεί αυτό να σας πιέσει αλλά και θα σας δώσει πολλά ωφέλη σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα. Από το απόγευμα και μετά δώστε προτεραιότητα στον έρωτά σας, μιας και το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για εσάς. Ιχθύες. Ψαρούλια μου, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία σήμερα στα έκτακτα έξοδα τα οποία έχουν προκύψει, μιας και τον τελευταίο καιρό έχετε γίνει υπερκαταναλωτικοί. Θα πρέπει οι αγορές σας να συμβαδίζουν και με την τσεπούλα σας. Ο έρωτας έχει την τιμητική του και εσείς είστε απορροφημένοι από αυτόν. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.